Απίστευτο χάος δημιουργήθηκε στα αεροδρόμια της Βρετανίας, της Ιταλίας αλλά και σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη από τεχνικό πρόβλημα προκαλώντας σε όλο τον κόσμο καθυστερήσεις. Εν μέσω τουριστικής περίοδου, χιλιάδες επιβάτες υπέστησαν πολύ ώρες καθυστερήσεις και ακυρώσεις λόγω του τεχνικού προβλήματος που έπληξε τα συστήματα ελέγχου εν αέριας κυκλοφορίας της Βρετανίας και της Ιταλίας. Τη Δευτέρα, 28 Αυγούστου, οι επιβάτε Εγκλωβίστηκαν σε αεροδρόμια σε διάφορε πόλει σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώ οι εθνικέ υπηρεσίε εναέρεια κυκλοφορία περιόρισαν τι πτήσει. Στη Βρετανία, οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα χρειαστεί μία εβδομάδα προκειμένου να ομολοποιηθεί η κατάσταση. Το γεγονό αυτό προκάλεσε πολύ ώρε καθυστερήσει πτήσεων από Βρετανικά αεροδρόμια προ άλλε χώρε, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αλλά και εξίσου μεγάλε καθυστερήσει στι πτήσει από ευρωπαϊκά αεροδρόμια όπω το Ελευθέριο Βενιζέλο προ τη Βρετανία. Σύμφωνα με πληροφορίε, το 80% των πτήσεων που είχαν προγραμματιστεί για τη Τρίτη 29 Αυγούστου να αναχωρήσουν από τα βρετανικά αεροδρόμια αντιμετώπισε καθυστέρηση ή ακύρωση. Το 81% των πτήσεων από το αεροδρόμιο του Μάντζεστερ και το 78% από το αεροδρόμιο του Χίθροου είχαν καθυστερήσει, ενώ στην Ιταλία εκτιμάται ότι επηρεάστηκαν πάνω από 500 πτήσει. Μάλιστα, οι καθυστερήσει φτάνουν ακόμη και τις 12 ώρε. Πολλοί επιβάτες με αναρτήσει του στα μέσα κοινωνική δικτύωση, ανέφεραν ότι παραμένουν μέσα σε αεροπλάνα στου διαδρόμου προσγείωση-απογείωση ή σε κτίρια του αεροδρομίου στην Ελλάδα, στην Ισπανία, την Πορτογαλία, το Ισραήλ και αλλού, περιμένοντα να αναχωρήσουν σε μια μέρα εχμή λόγω δημόσια αργία σήμερα σε διάφορα μέρη τη Βρετανία.